με το υγειονομικό υλικό τι γίνεται. Έχουν έρθει όλα, είχε προκύψει ένα θέμα με τα κολυμαντικά. Είναι τεράστιο κόστος αυτό. Ο Δήμος έχει διευθετηθεί, πήραν μάσκες οι μαθητές. Τι ακριβώς γίνεται? Να ευχηθώ για αρχή καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλή πρόοδο με υγεία και ατομική ευθύνη. Ο Δήμος Χανίων αυτή τη στιγμή κάνει το σάκο του box. Προσπαθεί να απορροφήσει κάθε αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει μια κατάσταση για το άνοιγμα των σχολείων. Οι μάσκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ήρθαν προς το Δήμο Χανίων αλλά και προς τους υπόλοιπους Δήμους με δεδομένα περσινής χρονιάς. Επομένως, υπάρχει ένα έλλειμμα λίγων μασκών, δηλαδή 5-10 ανάλογα σε κάθε σχολείο, το οποίο θα ρυθμιστεί εντός των επόμενων ημερών με τη δεύτερη κατανομή ουσιαστικά που θα έρθει από το Υπουργείο, από την ΚΕΔΕ αντίστοιχα. Όσο αφορά τα αντισηπτικά, η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι φτάνουν τα αντισηπτικά από την κατανομή που είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά. Ο Δήμος Χανίων έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με μια προμήθεια που έχει γίνει λίγο μετά το άνοιγμα των σχολείων το προηγούμενο σχολικό έτος. Θα ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία εντός της εβδομάδας. Θα κάνουμε την κατανομή σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό που αφορά τα αντισηπτικά στην προκειμένη περίπτωση και όλα τα σχολεία μας θα έχουν αυτό το υλικό το αργότερο μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη. Και το θέμα με τις καθαρίστριες έχει επιληθεί τελικά, όπως μας είπε πριν λίγο ο κύριος Δήμαρχος? Το θέμα με τις καθαρίστριες έχει επιληθεί. Αυτό που δεν έχει επιληθεί είναι το εξής. Οι οδηγίες του ΕΟΔΗ ζητάνε πολύ περισσότερες προσωπικό καθαριότητας αλλά και περισσότερες απαιτήσεις. Αυτό το πράγμα δεν λύνεται με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Φυσικά και έχουμε λύσει όλα τα κενά. Κάθε σχολείο έχει αυτή τη στιγμή το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας αλλά δεν είναι αρκετό και δεν είναι αρκετό με το δεδομένο ότι το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να είναι από το άνοιγμα του σχολείου στις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και μετά το πέρας των διδακτικών ωρών, με το δεδομένο ότι 4 η ώρα τελειώνουν τα ολοήμερα. Επομένως ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορεί να είναι από τις 8 μέχρι τις 7 για να διευθετήσει όλο το θέμα της καθαριότητας. Είμαστε εδώ ως Δήμος για να διεκδικήσουμε μετά το άνοιγμα των σχολείων, βλέποντας όλα τα κενά που δημιουργούνται, να διευθετήσουμε και να διεκδικήσουμε όποια πιθανόν κενά υπάρχουν στις σχολικές μας μονάδες. Και ένα τελευταίο. Απολυμάνσεις έχουν γίνει στα σχολεία πριν το άνοιγμα ή δεν χρειάστηκε, ας πούμε, δεν ήταν αναγκαίο? Απολυμάνσεις έχουν γίνει από το προσωπικό καθαριότητας της εκάστοτε μονάδας. Απολύμανση με την έννοια της απολύμανσης που γίνονται σε χώρους δεν έχουν γίνει, γιατί πρέπει να εκδηλωθεί κάποιο κρούσμα ή να υπάρχει κάποια συνεχή ροή ανθρώπων μέσα στο συγκρότημα. Επομένως, όταν εκδηλωθεί ένα κρούσμα, έχουμε μια ανοιχτή εργολαβία με έναν εργολάβο, ο οποίος θα έρθει για να κάνει τις απαραίτητες απολυμάνσεις στον εκάστοτε σχολικό χώρο. Okay.